Η έκθεση «Μορφή και λειτουργία 200x200» παρουσιάζει διακοσμητικές και φυρμοσμένες τέχνες που χρησιμοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο 200 χρόνια πριν και 200 χρόνια μετά την Επανάσταση. Από 30 ελληνικές, ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, επιλέξαμε έργα που παρουσιάζουν τη χαρτογραφία, τον οπλισμό, την αξία του χρόνου, τα κοσμήματα, κεραμικά. Με συγκινούσε ανέκαθεν από μικρό παιδί στο σχολείο οι ιστορίες των Ελλήνων ηρώων που πολεμήσαν στην Επανάσταση, που μας απελευθέρωσαν από τους Τούρκους, τους θαύμαζα στις διάφορες ζωγραφιές που είχαμε στο σχολείο, τον οπλισμό τους, τα ρούχα τους που φορούσαν και όλα αυτά τα πράγματα και προσπάθησα να έρθω σε επαφή με συγγενείς και απογόνους αυτών των ηρώων όσο ήταν δυνατόν και να μπορέσω να αγοράσω και να μαζέψω μερικά αντικείμενα, γι' αυτό πολλά αντικείμενα της συλλογής μου είναι επώνυμα. Στα πλαίσια της έκθεσης το 200x200, τα αντικείμενα ήταν ένα ρολόι, το οποίο είναι το 1890 με προέλευση Τουρκία και είχε κατασκευαστεί Jungmans για την Σμύρνη. Το δεύτερο το κομμάτι, τα έξι αντικείμενα που παρουσιάζονται, έχουν σχέση με το άλογο και ήθελα να εντοπίσω, να μαζέψω αντικείμενα τα οποία έχουν σχέση με την Ελληνική Επανάσταση, Τουρκοκρατία, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρουσιάζονται δύο αναβολείς τουρκικοί. Επίσης, ένα τουρκικό μαστίγιο το οποίο προέρχεται από την περιοχή του Καυκάσου. Και στο τέλος είναι κάποιες γραβούρες ελληνικές με θέμα ιππικό και με θέμα το άλογο στην εποχή της Τουρκοκρατίας, Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα η παλιά έφευγε και εγώ προσπαθούσα να γλιτώσω, να σώσω την Ελλάδα που έφευγε και χανόταν. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή μου την επιθυμία άρχισα να μαζεύω αντικείμενα τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία του τόπου μας και καλύπτουν το διάστημα από το τέλος του 18ου αιώνα μέχρι το 2004 που γίνανε οι Ολυμπιακοί στην Αθήνα. Η έκθεση αυτή είναι μια ιδιαίτερα ιστορική έκθεση για το μουσείο, καθώς μετά από 30 χρόνια έχουμε δείξει περισσότερο από 90 εκθέσεις με διακοσμητικές τέχνες.